Σας καλωσορίζω για μια φορά, πιστή στο ραντεβού της εβδομάδας, καθώς από την αρχή της σεζόν κάθε εβδομάδα το κρατικό φέτος έχει μια πρεμιέρα. Νομίζω πως στην σημερινή συνάντηση θα έχουμε να πούμε πολλά και μάλλον διαφορετικά από αυτά που έχουμε πει μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι το ρεπερτόριο μέχρι στιγμής εξυπηρετούσε έργα που είχαν να κάνουν μάλλον με μια ματιά κοινωνικής κριτικής, θα έλεγα. Αν ανατρέξουμε στο ρεπερτόριο του περασμένου μήνα, θα αναφερθούμε φυσικά στο Ραφτάδικο, θα αναφερθούμε στον Αρτούρο Ούι, στο Κύμα, στον Τεβραγιάς. Ήταν τα έργα που έκαιναν μια θεματολογία κοινωνικής κριτικής. Τώρα περνάμε σε αυτά που θα ονόμαζα εύκολα έργα αυτογνωσίας. Συγκεκριμένο Peer Guide έχει να κάνει με την διαδρομή του ανθρώπου, μια διαδρομή που έχει να κάνει με μύθους από την αρχαία, αν θέλετε, περίοδο, από την περίοδο των τραγωδιών μέχρι και σήμερα, έργα που έχουν να κάνουν με το εγώ, με την διαδρομή, την μυθική διαδρομή ενός ατόμου προς την αυτογνωσία, προς μια διείσδυση ουσιαστικότερη και πιο βαθιά στο εγώ που κουβαλάει. Ποιο είναι αυτό το εγώ που κατευθύνομαι, ποιες είναι οι προδιαγραφές μου, ποιος είναι ο προορισμός μου πάνω στον πλανήτη. Ένα έργο, ένα επικό ποίημα, ανεβαίνει σπάνια. Οι απαιτήσεις του και οι χρονικές είναι τεράστιες, δεδομένου ότι αν ανέβει μπορεί να ξεπεράσει τις 5,5 ώρες, αν ανέβει αυτούσιο. Έχει τεράστιες η ανάγκη του ως προς το δικαστικό κομμάτι προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως είναι τεράστια. Μιλάμε για 24-25, ίσως και περισσότερα σκηνικά. Ο θείασος πρέπει να είναι πολυπληθής προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους ρόλους. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει να παρουσιάσουμε σε 2-3 μέρες μια παράσταση που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές αυτές που προφανώς γύρισε στο μυαλό του, αλλά και στις προδιαγραφές που έχει ένα κρατικό θέατρο, ένας κρατικός οργανισμός, αλλά και απόλυτα συναφές και συνεπές με τις προσδοκίες του κοινού. Με τον Γιάννη βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια κοινή συνέντευξη τύπου. Είχαμε μια κοινή αφετηρία, όχι μόνο ως συμφοιτητές στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και σαν συνειδητές του Θεάτρου της Άνοιξης. Με μια λαμπρή πορεία που έκανε το συγκεκριμένο θέατρο, μετά από τις δικές μας αποχωρήσεις, ο Γιάννης κράτησε και με τη Χρυσάνθη και με άλλους συντελεστές στο Θέατρο της Άνοιξης σε πολύ υψηλό επίπεδο παραγωγών. Τον γνωρίζω επομένως από το 1974, τον γνωρίζω επί της ουσίας, τον γνωρίζω σαν άνθρωπο και σαν σκηνοθέτη και δεν είχε κανέναν ενδιασμό να το αναθέσω το συγκεκριμένο έργο και βλέποντας και τις πρόβες αισθάνομαι δικαιωμένος και διπλά περήφανος για τον φίλο μου και συγκαλλιτέχνη και συνάρρωστο με την έννοια του ότι πάντα βάζαμε τον πήχη πολύ ψηλά. Οι συντελεστές υπόλοιποι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και τα κοστούμια και τα σκηνικά και η κίνηση και η μουσική είναι αυτές που συντελούν στο να έχουμε ένα θέμα υψηλών προδιαγραφών. Νομίζω πως η συγκίνηση ενός καλλιτεχνικού διευθυντού στη συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκει την πλήρη της έννοια. Και δεν είναι συγκίνηση γιατί βλέπει 2-3 σκηνές που λειτουργούν στο θυμικό του θεατή. Είναι συγκίνηση που έχει να κάνει με το όραμα που έχει και που βλέπει να πραγματοποιείται. Θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος της συζήτησης αυτής ίσως να πούμε 2-3 πράγματα περισσότερα. Νομίζω πως ο λόγος σαφώς και πάντα ανήκει στους ανθρώπους που έχουν εμοχθήσει και που και σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να μνημονεύσω και αυτούς που βρίσκονται πίσω από τη σκηνή. Δηλαδή το προσωπικό του θεάτρου, η τεχνική και όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν με την παράσταση έχουν υπερβάλει αυτούς, αυτό είναι σίγουρο.
μέρα-νύχτα είναι μέσα στη σκηνή και δουλεύουν. Δηλαδή και χθες το βράδυ που ήρθα, εγώ βγήκα από το Διοικητικό Συμβούλιο του 11 το κάμισε το βράδυ, υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να προλάβουν να τελειοποιήσουν σκηνικά, κοστούμια, να βρουν τον τρόπο, τέλος πάντων, η παράσταση της Παρασκευής να είναι όπως ακριβώς την προσδοκά και ο Γιάννης και εγώ. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις μετά, εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας. Νομίζω πως ο λόγος πρέπει να δοθεί στους υπεύθυνους της παράστασης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα, αν θέλετε. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γιάννη Βούρο, γιατί μου δίνει το δικαίωμα, τη δυνατότητα να καταθέσω το διδακτορικό μου στη σκηνοθεσία. Πιστεύω ότι όποιος σκηνοθέτης κατορθώσει να τα βγάλει πέρα με αυτό το έργο, καταθέτει διδακτορικό. Το έργο είναι είναι μύθος, είναι ένα έργο, ένα αριστουργηματικό κείμενο της θεατρικής λογοτεχνίας που ζητάει παραστάσεις που θα δώσουν απαντήσεις σε πάμπολα ερωτήματα, ζητήματα που θέτει. Τεράστιες οι δυσκολίες ανεβάσματος του Περγκίν και γι' αυτό και ανεβαίνει σπάνια. Πραγματικά πιστεύω ότι μόνο ένα κρατικό θέατρο μπορεί να ανεβάσει τέτοιες παραγωγές και στη συγκεκριμένη περίπτωση το Πράτη. Ελπίζω ότι η ετοιμιγωρία του κοινού θα είναι στην κατεύθυνση που όλοι περιμένουμε σε ό,τι αφορά το ανέβασμα και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Η ευθύνη λοιπόν είναι τεράστια. Τεράστια ευθύνη απέναντι στο Κρατικό Θέατρο και το νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά πάνω απ' όλα πολύ μεγάλη ευθύνη στο κοινό, που ελπίζουμε να επανακάμψει σε έργα υψηλής γραφής, πνοής, καλλιτεχνικής έμπνευσης. Τώρα, τι είναι ο Περ Γκίντ? Ο Περ Γκίντ, όπως είπε και ο διευθυντής, είναι ένα μυητικό ταξίδι. Ένα μυητικό ταξίδι στη σοφία της ζωής. Ο ήρωας ξεκινάει από τα 20 του χρόνια και στο τέλος του έργου είναι 70 ετών, περίπου. Δεν καθορίζεται συγκεκριμένα. Και έχει φτάνει σε μία ολοκλήρωση, ολοκληρώνει μία πορεία, μία τεράστια πορεία στα πέρατα της γης. Μέσα από αυτό το μυητικό ταξίδι, το οποίο με αριστοτεχνικό τρόπο ύψεν το αφηγείται με πάρα πολύ χιούμορ, υπάρχουν στιγμές που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία το έργο και άλλες στιγμές που φτάνει στα όρια της τραγωδίας. Έχει εναλλαγές δηλαδή καταπληκτικές. Στο τέλος λοιπόν αυτού του ταξιδιού καλούμαστε να αισθανθούμε, μάλλον θα έλεγα ότι καλούμαστε εμείς οι άνθρωποι της σκηνής να κάνουμε τον κόσμο να αισθανθεί ότι έχει περάσει αυτή την πορεία μαζί με τον ήρωα. Ο Περ Γκίντ δεν είναι ένα έργο που αφορά σε μία προσωπικότητα, σε μία ιδιαίτερη προσωπικότητα. Γι' αυτό το λόγο και αποφάσισα να μοιράσω το ρόλο σε 4 διαφορετικούς ηθοποιούς. Είναι στα αριστερά μου κάθονται, που παίζουν τις 4 διαφορετικές ηλικίες έτσι όπως αυτές περιγράφονται από τον Ίψεν. Όμως, τεμαχίζοντας το ρόλο σε 4 μέρη, γίνεται το εξής. Είναι σαν να μιλάμε πια για τις περιπέτειες μιας κοινωνικής ομάδας ή μιας συλλογικότητας ή ενός κατακερματισμένου εγώ, αν θέλετε. Έτσι λοιπόν, η ευθύνη του ήρωα απέναντι σε αυτή την πορεία που έχει αναλάβει,
πάβει πια να είναι του ήρωα, αλλά είναι της ομάδας. Αποκτάει μια καθολικότητα. Τώρα, όπως σας είπα, τα προβλήματα της κοινικής πραγμάτωσης αυτού του ονείρου, αυτής της φαντασίας, είναι τεράστια. Εμείς προσπαθούμε, θα έλεγα με χειρονακτικό πάθος, αγωνιζόμαστε να καταδείξουμε πάνω στη σκηνή, τη θεατρική μαγεία, τον τρόπο που πραγματώνονται τα όνειρα, τον τρόπο που πραγματώνεται η φαντασία, δημιουργώντας την ίδια στιγμή μια άλλη φαντασία, μια άλλη μαγεία, που είναι ο τρόπος πραγμάτωσης. Έχουμε δάνεια εδώ από τον Μπρέχτ. Δάνεια από την τεχνική του Μπρέχτ. Δηλαδή, από το θέατρο της αφηγηματικότητας, από το θέατρο όπου καταδεικνύει τους μηχανισμούς παραγωγής του. Αυτό είναι το θέατρο του Μπρέχτ. Δανειζόμαστε λοιπόν από την τεχνική αυτή, ούτως ώστε να καταδείξουμε τους μηχανισμούς παραγωγής της φαντασίας. Υπάρχει ένα συνεχές παιχνίδι, δηλαδή, ανάμεσα στο είναι και το φαίνεστε, ανάμεσα στην ψευδαίσθηση και στην πραγματικότητα. Η θελημένα η παράσταση δεν διαχωρίζει, δεν βάζει σύνορα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο, στην πραγματικότητα και στη φαντασία. Γίνεται ένα πέρασμα, ο Περγκίν περνάει με πολύ μεγάλη ευκολία από το ένα επίπεδο στο άλλο, και αυτό γίνεται γιατί θεωρούμε ότι το έργο τοποθετεί επίσης ένα άλλο ζήτημα, που είναι η πραγματικότητα σαν ένα νόμισμα που έχει δύο πλευρές, την θεατή και την αθέατη πλευρά. Η αθέατη πλευρά είναι ο κόσμος των ονείρων, της φαντασίας. Η πλευρά που βλέπουμε είναι, ας το πούμε, η πλευρά της καθημερινότητας. Έτσι, ένας κόσμος όπου είναι κάπως διαφορετικός, αντιμετωπίζεται επί ίσης όρης και σαν απτή πραγματικότητα, αλλά και σαν φαντασία, αυτός ο διαφορετικός κόσμος είναι ο κόσμος που νομίζω ότι ο Ίψεν προβάλλει μέσα από το συγκεκριμένο έργο. Τώρα, σε ποιους απευθύνεται αυτό το έργο? Πιστεύω ότι απευθύνεται σε όλο τον κόσμο που δεν θέλει να εξορίσει το χώρο του ονείρου και της φαντασίας. Σε όλο τον κόσμο που αντιστέκεται και που κόντρα στον άνεμο μιας εποχής που είναι ιδιαιτέρως πεζή, ιδιαιτέρως κοινική, ιδιαιτέρως γεμάτη με προβλήματα τα οποία κάθε άλλο παρά οδηγούν τον κόσμο στο όνειρο, στο μύθο. Απευθύνεται λοιπόν σε όλους αυτούς και απευθύνεται σε όλους όσους αρνούνται να σκοτώσουν το παιδί που έχουν μέσα τους. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πραγματικά όλοι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους. Για να μπορέσει να βγει αυτή η παράσταση με τον πολυπληθή Φίασο και με τους τέσσερις διαφορετικούς Περγκίντ, εγώ από την πρώτη μέρα που άρχισαν οι πρόβες είχα χωρίσει το Φίασο σε δύο ομάδες ηθοποιών και έκανα πρόβα πρωί και απόγευμα. Η σκηνογράφος, ο ενδυματολόγος είναι ακόμα και αυτή τη στιγμή μαζί με τους τεχνικούς και φτιάχνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πρέπει να πω ότι βοήθεια σε όλη αυτή την προσπάθεια, την τιτάνια προσπάθεια που κάνανε όλοι οι καλλιτεχνικοί συντελεστές, είχαμε από το τεχνικό προσωπικό, πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν συγκινήσει. Και βέβαια από τον συντονισμό όλων από τον Γιάννη Βούρο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την παράσταση κατατίθεται και μία ιδιαίτερα σημαντική καλλιτεχνική πρόταση από το μουσικό της παράστασης.
που είναι από εδώ, επειδή αποκλείεται να το έλεγε ο ίδιος, το λέω εγώ λοιπόν και έχω το δικαίωμα να το πω, ότι πιστεύω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική μουσική πρόταση για το συγκεκριμένο έργο. Και το λέω αυτό γιατί το έργο το συγκεκριμένο, ξέρετε, στην πρώτη του παρουσίαση είχε την πολύ γνωστή, υπέροχη, καταπληκτική μουσική του Grieg. Και νομίζω ότι όποια απόπειρα γίνεται για καινούργια μουσική έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Όχι κανείς βέβαια να ξεπεράσει μορφές σαν τον Grieg, αλλά έχει απαιτήσεις μια και υπάρχει αυτό. Μια και υπάρχει αυτή η ιστορική και κλασική πλέον μουσική σύνθεση. Αυτά είχα να πω, να μην μακρηγορώ. Και θα είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που θα τεθούν στη συνέχεια. Εκτός από τους τέσσερις πέρ, εδώ είναι ο κ. Κονομάκης και η Άιμ Κιόζε. Συγγνώμη, Χρυσάφη. Απλώς κοιτάζω τους πέρ. Λοιπόν, είναι ως εδώ, είναι η Αμάλια Μπένετ που έχει κάνει την κίνηση, έχει επιμελθεί την κίνηση και τις φωτογραφίες και είναι και ο Δημήτρης Κονομάκης. Νομίζω πως δικαιούστε μια τοποθέτηση. Ή δυσκολεύεστε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον σκηνοθέτη γιατί ήξερα ακριβώς το τι ήθελε. Αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση για το μουσικό. Συνομιλήθηκαμε από την πρώτη στιγμή και είχαμε μια κοινή αισθητική και το πράγμα κύλησε αβίαστα. Ομολογώ ότι όταν μου προτάθηκε η δουλειά, γιατί προτάθηκε τέλος Ιουνίου, στην αρχή της ανασχέτησα, επειδή ήταν καλοκαίρι και λέμε τώρα καλοκαιριάτικα, δεν έχουμε λόγο. Μου έδωσε, αυτό είναι πραγματικότητα, μου έδωσε το έργο να το διαβάσω, παρακαλώ διάβασε το και μαγεύτηκα. Μέσα σε μία μέρα το διάβασα και έπειτα άρχισε το ίδιο το έργο να υπαγορεύει τη μουσική που έπρεπε να κάνω. Ήταν μαγικό για μένα, το λέω, έγινε σε απίστευτη ταχύτητα για τα δικά μου δεδομένα πάντα. Με οδηγούσε στο να φτιάχνω διαφορετικές μουσικές, αναγκάστηκα να ψάξω σε όλες τις μουσικές μου και αισθητικές αποθήκες για να καλύψω όλη την πορεία αυτογνωσίας του Peer Gynt ή όλων μας, εν πάση περιπτώσει. Και έφτιαξα μια μουσική η οποία, όπως και το ίδιο ο ήρωας, κυλάει μέσα στον χρόνο, δεν είναι ενιαία, αντιμετωπίζει την κάθε φάση του Peer Gynt με ένα ξεχωριστό τρόπο, με ενιαία μοτίβα και ενιαία αισθητική, ανάλογα με την περίοδό του. Και παρόλο που η δικιά μου η ψυχή είναι μια ψυχή jazz, εξελίχθηκε σε όλα τα μουσικά είδη που έχω σαν άκουσμα και αυτό είναι μαγικό για ένα μουσικό. Ξέρετε, να μπορεί να φτιάξει μια μουσική η οποία να μην περιορίζεται σε ένα στυλ, αλλά μπορεί και ο ίδιος να ταξιδεύει μέσα από αυτό. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και βγήκε με ένα αβίαστο τρόπο από τη μεριά μου. Ο Μαργαρίτης με παρακάλεσε να γράψω μια μουσική καλύτερη από τον Grieg. Δεν τα κατάφερα, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Μάλια. Όχι, δεν θέλω. Η Χρυσάφη, όχι. Χρυσάφη, προηγούνται κυρίες, κύριοι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ πολύ συγκινημένη γιατί μετά από 28 χρόνια βρίσκομαι και πάλι στην πόλη μου και στο Κρατικό Θέατρο. Θέλω να ευχαριστήσω το σύμπαν που συνομώτησε για αυτή την επιστροφή για να πάρω μέρος σε αυτό το σπουδαίο έργο, στον Peer Gynt και να παίξω την Όσε. Αισθάνομαι τυχερή και θα βάλω τα δυνατά μου. Σας ευχαριστώ. Τα παλικάρια. Πρέπει να σας πω ότι όλος ο θείασος είναι πίσω σας, έτσι. Είναι παρόντες, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να παρέμβουν και να τοποθετηθούν. Απλώς δεν χωρούν όλοι εδώ στο πάνελ. Δημήτρη. Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Κακάρας. Θα ήθελα να εκφράσω καταρχήν την ιδιαίτερη χαρά μου
για το γεγονός ότι συμμετέχω σε μια τόσο σημαντική από κάθε άποψη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους επικεφαλής αυτού του οργανισμού, την κυρία Πρόεδρο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή και συνάδελφο, και να ευχαριστήσω επίσης τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, τον σκηνοθέτη της παράστασης και φίλο, για την επιλογή να κάνω έναν από τους τέσσερις Πέρ. Θα ήθελα να πω το εξής. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που καλούμε να ερμηνεύσω τέσσερις ρόλους σε συσκευασία ενός. Τι θέλω να πω με αυτό. Λοιπόν, ερμηνεύω τον μεγαλύτερο, τον 60χρονο, αν μου επιτρέπει αυτή την αυθαιρεσία σκηνοθέτης, γιατί αυτά τα 70 κάπως μου εκλονίσανε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι ο χαρακτήρας υπάρχει και είναι ένας, έτσι όπως σκιαγραφείται με τρόπο αριστουργηματικό από τον ίδιο τον Ίψεν. Οι ρόλοι όμως είναι τέσσερις. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο χαρακτήρας γίνεται ρόλος εφόσον ενσαρκωθεί από τον ηθοποιό, εφόσον λάβει σάρκα και οστά. Πριν από μένα λοιπόν προηγούνται τρεις συνάδελφοι, οι οποίοι ο καθένας με τη σειρά του και με τη διάνοια του ταλέντο του και την τεχνική του καταθέτει την πρότασή του για αυτό που κάνει. Βεβαίως, η πιο εύκολη περίπτωση αφορά στο Βενιαμίν της παρέας, στον Γουρδανί τον Γιώργο, ο οποίος βγαίνει, τα ρίχνει και μετά λέει σε όλους τους υπόλοιπους: κόφτε το λαιμό σας από εδώ και πέρα, εγώ τα πάω. Και παραδίδει τη σκυθάλη. Στη δική μας περίπτωση βεβαίως δεν είναι σκυθάλη, είναι κάτι άλλο το οποίο δεν θα αποκαλύψουμε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ως τέταρτος καλούμαι να ερμηνεύσω το ρόλο έχοντας κατά νου όλα αυτά τα στοιχεία που οι προηγούμενοι από μένα καταθέτουν στο ρόλο. Αυτό έχει ένα βαθμό δυσκολίας και με αυτή την έννοια είναι ένας ρόλος πολύ ιδιαίτερος. Γι' αυτό είπα και εξ αρχής ότι είναι η πρώτη φορά που καλούμαι να, κάτω από αυτές τις συνθήκες, να ερμηνεύσω ένα ρόλο. Ευχαριστώ και πάλι τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν σε πολύ σημαντικά έργα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε από το παρελθόν ένας κώδικας, μια χημεία συνεργασίας, και θα κρυφθούμε εκ του αποτελέσματος. Ευχαριστώ. Να μου επιτρέψετε μια διευκρίνηση ως προς την ηλικία. ο 70 που είπε, ο 70 Πέρ Γκίντ, είναι κοτσονάτος. Είναι αθλητικός. Έτσι ο Δημήτρης το ερμηνεύει αυτό ως 60. Εντάξει. Μου χρυσώνει το χάπι τώρα. Παραβλέπει το κυριότερο, ότι πεθαίνει. Γεια σας. Δύο φράσεις μόνο για να μην κουράζομαι. Περισσότερο θέλω να μιλήσω σαν πολίτης της Θεσσαλονίκης παρά σαν ηθοποιός. Μιλούσα χθες το πρωί με τον Περιπτερά στη γειτονιά που παίρνει τσιγάρα και το έλεγα για το έργο, για την πρεμιέρα, και μου λέει, ναι ρε φιλαράκι, γιατί έχει πολύ λάμδα, μου λέει, ωραία όλα αυτά, αλλά τώρα αν ο κόσμος δεν έχει να φάει, στην τέχνη θα στραφεί. Ναι, στην τέχνη, στον πολιτισμό και στην παιδεία. Κλείνουν τα πανεπιστήμια, μην κλείσουν και τα θέατρα. Πρέπει να στηριχτεί αυτή η δουλειά από όλους μας και από όλους σας, αν θέλουμε στο μέλλον να ανεβαίνουν παραστάσεις
με συγγραφείς όπως ο Ίψεν, ο Μπρέχτ, ο Σέξπιρ και να μην γίνονται τα κρατικά θέατρα ανταγωνιστικά των εμπορικών θειάσεων με φαρσοκομωδίες να σκάσει το χυλάκι μας που λένε, αλλά να ακούγεται, όπως σωστά είπαμε και ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής, να ακούγεται αυτός ο λόγος και να μην χαθεί. Στηρίξτε το και θα το στηρίξουμε και εμείς και όλοι, και για την πόλη και για το θέατρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα από μένα. Συνεχίζοντας αυτά που είπε ο Τζο, θα ήθελα και εγώ να πω ότι ο μόνος τρόπος να υπάρχει ξανά η σύνδεση του κόσμου με το όνειρο και τη φαντασία που αυτό πρεσβεύει αυτό το έργο είναι να συνεχίσει να υπάρχει και το κρατικό αλλά και το εθνικό ως κρατική φορείς πολιτισμού, γιατί δυστυχώς έργα όπως αυτό δεν νομίζω να ανεβαίνουν, να μπορούν να ανέβουν από ιδιωτικούς εστιάσεις, διότι για τους λόγους που έχουν αναφερθεί. Επομένως, η τέχνη και ο πολιτισμός είναι, νομίζω, είναι ένα μέσο συγκίνησης, γιατί πια ο κόσμος αυτή την ανάγκη νομίζω ότι έχει, να συγκινηθεί. Δεν χρειάζεται να πάει να ξεκαρδιστεί, να πεθάνει στο γέλιο. Η παράσταση ούτως ή άλλως δεν λέει ότι θα έρθείτε και θα πεθάνετε στο γέλιο. Παρ' όλα αυτά θα έρθείτε, θα γελάσετε σε στιγμές και σε άλλες στιγμές ελπίζουμε να συγκινηθείτε μαζί μας, προκειμένου να μοιραστείτε κι εσείς αυτό που εμείς ζούμε και από αυτό εμείς αντλούμε τη δύναμη. Δηλαδή που έχουμε καθημερινά την ευχέρεια και την ευχή και την ευλογία να συγκινούμαστε κάθε μέρα με αυτό που κάνουμε. Ελπίζουμε να το δείτε κι εσείς. Η πορεία του Peer Gynt είναι η πορεία που θα μπορούσε κάθε άνθρωπος να έχει, με την μαύρη και την άσπρη και την γκρίζα του πλευρά. Επομένως, είναι ένα έργο το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους. Και σε ποσοτικά, χαρακτηριστικά, αν κάποιον ενδιαφέρει το πώς ηθοποιοί παίζουν, πόσα σκηνικά υπάρχουν, πόση ώρα κρατάει, είμαστε και σε αυτό πλούσιοι, αλλά και ποιοτικά, ως προς το τι μπορεί να νιώσει ο καθένας και να ταξιδέψει βλέποντας αυτό που θα δει. Ευχαριστώ πολύ. Η ώρα μου πρωτίστως, Βενιαμίν. Πρώτη φορά στην υποκτήτη μου, πρώτη φορά σε θεατρικό οργανισμό τέτοιου είδους, πρώτη φορά σε τέτοιο μεγάλο ρόλο. Η παράσταση έχει μια πολύ υψηλή αισθητική κυρίως και αποτελείται από μια φοβερή νομίζω ομάδα από άποψη δυναμικής και αυτοδιάθεσης. Εγώ αυτό θαυμάζω, σε αυτό βρέθηκα και σε αυτό μαθαίνω. Θα μπορούσα να παίξω όλον τον ρόλο, αναγκαστικά μοιράζεται σε τέσσερις. Ναι, είναι δύσκολο σε αυτή την εποχή να παράγεις ένα τέτοιο πράγμα με όλες τις δυσκολίες. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πραγματικά χρειάζεται όραμα για να υποστηριχθούν τέτοιες παραγωγές. Και η τσέπη. Ελπίζω ότι όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, η παιδεία μας και η αισθητική μας τα καλυτερεύει, αναγκαστικά. Ενώ όσο πιο πολύ δυσκολευόμαστε, τόσο πιο πολύ αναζητάμε διεξόδους. Αυτό, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά. Πραγματικά νομίζω ότι θα έχει τουλάχιστον ενδιαφέρον.